Πάμε να δώσουμε τα τηλέφωνα για να ακούσουμε τηλεθεατές για να μας πείτε την άποψή σας για τα όσα ακούστηκαν από τον Τατσόπουλο. Θρησκευτικό παραμύθι, τα θαύματα του Αγίου Παΐσιου. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να κινηθεί νομικά η πολιτεία. Θα έπρεπε, θεωρείτε, να υπάρχει μια νομική κινητοποίηση του κράτους. Από την εισαγγελία και θεωρείτε ότι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η πολιτεία να κινηθεί νομικά κατά του κυρίου Τατσόπουλου. 211-400-2400. Ανοίγουμε τις γραμμές για να δούμε αν θα έπρεπε η πολιτεία αυτή τη στιγμή να παρέμβει. Εγώ αν θα έπρεπε αυτό το έκανε, η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή να παρέμβει κατά του κυρίου Τατσόπουλου. Γιατί αποκαλεί θρησκευτικό παραμύθι τα θαύματα του Αγίου Παΐσιου και όλα αυτά τα οποία ακούσατε. Πριν πάμε να ακούσουμε την άποψη των τηλεθεατών, πάμε να ακούσουμε τη φωνή των τηλεθεατών, πάμε να ακούσουμε ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί από τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, του κύριο Πέτρο Τατσόπουλο. Και πολυγραφότατο συγγραφέα. Βέβαια, και γνωστό συγγραφέα, βέβαια. Α, συγγραφέα. Πάμε να ακούσουμε τους τηλεθεατές ποια είναι η άποψή τους για όλα αυτά. Να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Αγγελική. Φίλιππε, σε παρακολουθώ ανελιπώς. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη που με έχει στη λίστα των ζωντανών ανθρώπων. Όσο για τον κύριο Τατσόπουλο, μακάρι φτωχή το πνεύμα τη. Ο Τατσόπουλος έχει βιώματα, από ό,τι έχει πει είναι υιοθετημένος. Λογικό είναι να έχει αυτή την αντίληψη, αλλά να την κρατήσει για τον εαυτό του. Και όταν γίνονται λαϊλασίες στις εκκλησίες, γιατί να ψάχνουμε ποιος είναι ο Τατσόπουλος με την παρέα του. Μάλιστα. Κατά πρώτο έχει το ύφος του εγκληματία. Κύριε Αγγελική, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Πολυτίμη. Με ακούτε. Σας ακούμε, κύριε Πολυτίμη. Ναι, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για το κανάλι που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε είναι όλοι άθεοι. Μ' αρέσει που τους πιστεύουμε. Αφού, να φανταστείτε, βιάζουν παιδιά, σκοτώνουν ηλικιωμένες. Οτιδήποτε γίνεται σε αυτή την κοινωνία, αυτοί οι ίδιοι φταίνε, αυτοί οι ίδιοι τους βάζουν. Και τους πιστεύουν και τους ψηφίζουν και τους ξαναψηφίζουν. Μα δεν ντρέπονται και λίγο? Δεν τρέπονται, δεν έχουν τσίπα πάνω τους που έπρεπε να φύγουν όλοι με κλωτσές να φύγουν. Όλοι. Η δε για αυτόν τον Τατσόπουλο, το ένα του πόδι ήταν στο λάκκο που έπαθε ανοιχτής καρδιάς χειρουργείο και έζησε. Ο Θεός τον έσωσε, αλλά τη δεύτερη δόση δεν θα τον ξαναζήσει. Αυτό που θα πάθει, απορώ πως τον έχει η γυναίκα του και τα παιδιά του. Δεν τρέπεται και λίγο? Και αυτός και όλοι απάνω που είναι, όλοι ανώμαλοι, όλοι που να μην πω τίποτα, κοιτάνε να παίρνουν τα κατοστάρικα από τους φτωχούς ανθρώπους για τα εμβόλια. Τις αρρώστιες αυτοί μας τις φέρανε και αυτοί θα μας πεθάνουν. Όχι το αυτό που λένε. Γιατί τα φάρμακα υπάρχουν και δεν μας τα κάνουν. Τα κάνουν για την πάρτη τους. Αυτοί για δεν αρρωσταίνουν και μας, δεν παθαίνουν τίποτα. Κύριε Πολυτίμη μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα, καλησπέρα σας. Κυρία Χριστίνα. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε, καλησπέρα. Ναι, συμφωνώ με τη σουραλίστα, αλλά ο κύριος Τατσόπουλος να ντρέπεται. Ενοχλήθηκε από το έργο του Αγίου Παϊσίου, από τις διαφημίσεις της ΕΣΧΡΕΣ που δείχνει το ΜΕΓΑ, δεν ενοχλήθηκε. Μιλάτε για τη διαφήμιση. Τι ανομαλία είναι αυτές οι διαφημίσεις που έχουν βάλει στο ΜΕΓΑ? Με τι τα σαμπουάν λέτε. Τι βλέπουν τα παιδιά, τα εγγόνια μας? Να ντρέπεται ο Τατσόπουλος. Ντροπή του, αλλά είναι μασόνος. Κυρία Χριστίνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να είμαστε προσεκτικοί στις εκφράσεις μας. Είναι λογικό να υπάρχει οργή του κόσμου, γιατί προσβάλλει ο κύριος Τατσόπουλος το θρησκευτικό μας συνέστημα. Έχουμε την κυρία Ελένη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ελένη, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε, κύριε Ελένη. Θέλω να πω για τον κύριο αυτόν που βγήκε στην τηλεόραση, δεν ντρέπεται λίγο? Και στο κάτω-κάτω ποιος τον κάλεσε για να βγει για να μας πει αυτά τα πράγματα? Αν δεν πιστεύει αυτός, δικαιωμά του είναι. Δεν μπορεί να πει τους Έλληνες ότι είναι ένα θρησκευτικό παραμύθι, σκουπίδι και αυτά. Δεν μου λέτε, στην Τουρκία, αυτοί εκεί πέρα, αν λέγανε για τη θρησκεία τους αυτά τα πράγματα, τι θα κάνανε? Θα τον ακούγανε ή θα τον είχαν αποκεφαλίσει? Αυτό θέλω να πω. Αλλά δεν τα φταίει αυτός. Τα φταίνε αυτοί που κυβερνάνε, οι άθεοι. Μάλιστα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Ακριβώς ό,τι λένε και οι προλαλήσαντες για το θέμα των πολιτικών και των εισαγγελέων και τα σχετικά. Ποιος θα τον κυνηγήσει, ποιος θα κυνηγήσει ποιον?
Αφού είναι όλοι μασόνοι, ανώμαλοι και δεν συμμαζεύονται. Είδατε να αντιδράσει καθόλου κάτω το φανάρι ή εδώ ο δικός μας για το θέμα της, της Παναγίας της Σουμελά? Τίποτα. Ακόμη και οι παπάδες μασονία είναι. Μπουρλό το θέλουν όλοι και κλωτσιδών έξω. Μας πεθάνανε πλέον. Μας πεθάνανε πλέον και καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Όλος ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί και εμείς καθόμαστε και κλαίμε τη μοίρα μας. Οι πανηλήθιοι Έλληνες. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Σοφία. Πραγματικά η αγανάκτηση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξαναλέμε, υπάρχει, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει σε όποια θρησκεία και να θέλει. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να επιτίθεται στη θρησκεία του άλλου. Υπάρχουν νόμοι και υπάρχει και η προστασία. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μπει σε εφαρμογή ο αντιρατσιστικός νόμος. Πάμε. Κυρία Κατερίνα, καλησπέρα σας. Δύο μέτρα και δύο σταθμούς. Σας ακούμε, κυρία Κατερίνα. Θα ήθελα να σας πω κάτι χωρίς να μου το κλείσετε όμως. Να είμαστε προσεκτικοί στις εκφράσεις μας και σας ακούμε. Πάρα περισσότερο του δέοντος. Σας ακούμε, κυρία Κατερίνα. Τον κύριο Τσατσόπουλο δεν τον γνωρίζω, δεν ξέρω κάποια που έχουν γίνει, δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι ένας άνθρωπος, μια γριά γυναίκα, 80 και χρόνων, η οποία έχω βιώσει την ιστορία της Μονής Σταυρονικήτα και την ιστορία του Αγίου, ο κύριος Τσατσόπουλος είναι από το Θεό σταλμένος να μας πει την αλήθεια, την οποία αλήθεια ξέρω εγώ τη βίωσα από πολύ μικρή. Ποια είναι η αλήθεια, ποιοι λένε ψέματα. Θα πω κάτι, είμαι πάρα πολύ ενθέη, σε σημείο όχι καλογριάς, αλλά είμαι ένθεη. Πιστεύω στο Θείο, πιστεύω στην επόμενη ζωή, πιστεύω σε όλα αυτά. Και θλίβομαι και θα πω κάτι που είπαν και οι προλαλήσαντες, ότι δυστυχώς η Εκκλησία μας έχει καβαληθεί από τον διάολο και είναι τα προβλήματα της σάρκας, τα προβλήματα του χρήματος και όχι του πνεύματος. Δεν τους απασχολούν αυτά. Σε αυτό έχουν δίκιο. Τώρα λοιπόν, όπως την Αγία Αθανασία και ο Εγάλαιο, αλλά την κόψανε, ο άνθρωπος αυτός, ο Άγιος αυτός, από τότε που εγώ ήμουν νέα κοπέλα, μου έλεγε ότι έκανε θαύματα, τα οποία όταν ρωτούσα δεσποτάδες που ήταν μαζί και παρουσία του, γιατί τον ήξερα, λήξες τα απαραίτητα χλαμάρες, λέγε Κατερίνη. Και έλεγα εγώ ότι ο ίδιος μου τα είπε. Και μετά βέβαια οι γονείς μου με επιπλήτανε. Άρα γιατί αμφισβητείτε, κυρία Σοφία. Και λέει την αλήθεια. Τον ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, τις δίνω τις δικαιολογικές μου ευχές και θα ήθελα να είχα μία επαφή μαζί του, να του δώσω στοιχεία ατράνταχτα. Όλα είναι ψέματα. Σας το λέω που το βίωσα. Είμαι 80 χρονών και θα παραδώσω ψυχή με αύριο. Μάλιστα. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να πάω στην αγκαλιά της Παναγίας και όχι του διαβόλου. Άρα, κυρία Κατερίνα, αυτό το οποίο λέτε είναι ότι συμφωνείτε με τον Τσατσόπουλο. Απόλυτα. Μάλιστα. Και λίγα λέει, δεν ξέρει πράγματα ο κύριος Τσατσόπουλος. Σας ευχαριστώ. Θα σας πω το εξής. Σας πρέπει να ακούσουμε και άλλους τηλεθεατές όμως. Πάμε στην κυρία Ελένη. Κύριε Ελένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καβούρη. Σας ακούμε, κύριε Ελένη. Λοιπόν, για το θέμα Τσατσόπουλου δεν θα πω πολλά, γιατί τι να πω τώρα, τι να πω. Ένα θα πω μόνο. Εάν έβγαινε κάποιος, γιατί δεν πρόκειται να τον πειράξει τον Τσατσόπουλο, εάν έβγαινε κάποιος και προσέβαλε ένα τζαμί, ένα διακεκριμένο ημάμι, τον Αλάχη, δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε, προφήτες δικούς τους έχουν, να δείτε πως θα σιώταν όλη η Ελλάδα, θα βγαίναν όλες οι ΜΚΟ και θα τον σταυρώνανε. Τη μηνύσισε και παραδειγματικά. Αυτό δεν θα τον πειράξουνε. Καταλάβατε, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ευχαριστώ, καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε, κύριε Καμπούρη. Για τον Τσατσόπουλο δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, γιατί είναι ένα... Για να μην χρησιμοποιήσω λέξεις που δεν επιτρέπεται. Εγώ έχω τη σύζυγό μου, η οποία το 2017 ήταν 3,5 μήνες στην εντατική. Έσπασε ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Όλες οι επιτροπές, όλοι οι γιατροί και καλά να είναι άνθρωποι αυτοί. Μέσα στο γεννηματά 3,5 μήνες μου λέγανε ετοίμασέ τους τα ρούχα. Δεν γλιτώνει η γυναίκα. Μία στους 100 γλιτώνει. 1%. Εγώ όμως τους έλεγα, εγώ γιατρέ, προσεύχομαι στον Χριστό και στην Παναγία και κάθε μέρα είμαι μέσα στην εκκλησία γονατιστός. Στην Πεντέλη, γιατί μένω με Μεσόγεια. Και μετά από τις 3 αυτούς μήνες η γυναίκα μου
όταν σηκώθηκε πια και είδε το φως, γιατί είχαν με 18 μηχανήματα επάνω, είχαν σπάσει και είχε γεμίσει ο εγκέφαλος αίμα, τους έλεγα γιατρέ, θυμάσαι, τους έλεγα. Ρε παιδί μου, μου λέει 1% γλιτώνουνε. Πώς γλίτωσε? Λέω εγώ πήγε, πιστεύω, δεν πήγαινα στην εκκλησία κάθε μέρα, αλλά πιστεύω και πήγαινα στην Πεντέλη κάθε μέρα, 2 ώρες και προσευχόμουνα για να την κάνει καλά οποιοδήποτε, είτε ήταν Άγιος, ήταν Πατέρας, ήταν ο Χριστός, ο Θεός, η Παναγία, οι πάντες. Τώρα αυτά που λέει ο κ. Στατσόπουλος, ο οποίος είναι αμφιβόλου καταστάσεως, δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Μάλιστα. Εγώ βλέπω το τι μου συνέβη εμένα και σήμερα η γυναίκα μου είναι δίπλα, περπατάει όταν ένα μου είχαν δώσει και επιτροπές του γεννηματά και καθηγητές πανεπιστημίου που κατέβασαν, μου λέει μία δεν θα γλιτώσει, ένα άτομο. Και γλίτωσε αυτή η γυναίκα μέσα στο γεννηματά μετά από 3,5 μήνες εντατική, 3,5 μήνες, είχε παράλυση όδη. Κύριε Χρήστο μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για να ακούσουμε και άλλους φίλους τηλεθεατές. Έχει σπάσει στην κυριολεξία το τηλεφωνικό κέντρο. Έχει κοκκινήσει. Πώς να μην σπάσει? Έχει κοκκινήσει το τηλεφωνικό κέντρο. Με δυσκολία να μας περνάνε και τις γραμμές πλέον στον αέρα. Έχει πιάσει φωτιά. Έχει πιάσει φωτιά. Μιλάμε για έναν λαοφιλή Άγιο, νεοφανή, δηλαδή έγινε προσφάτως Άγιος και είναι, αν θέλει, στις καρδιές μας. Είναι πάρα πολύ μέσα, βαθιά, ακόμα ριζωμένος. Και γι' αυτό ακούς και αυτή την οργή. Πάντως ακούσαμε μέσα σε όλα και μία γυναίκα η οποία τάσεται υπέρ του Τατσόπουλου. Σαφώς. Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Ελένη. Καλησπέρα σας, εγώ μιλάω. Ναι, εσείς μιλάτε, σας ακούμε. Ξέχασε ο κύριος Τατσόπουλος πριν από καιρό τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, με προσοχή κύριε Ελένη, σας ακούμε. Α, γιατί εγώ σας βλέπω μόνο σας ακούμε, εικόνα. Σας ακούμε. Ξέχασε τη μεγάλη περιπέτεια και το ότι έγινε καλά χωρίς μεγάλες πιθανότητες. Τα έλεγε και πριν αρρωστήσει και είπα ότι θα βάλει μυαλό. Αλλά αυτό συνεχίζει. Είπατε δεν υπάρχει εισαγγελέας, η ιεραρχία, η εκκλησία τι κάνει. Ποιος εισαγγελής κύριε Καμπούρη, ποιος εισαγγελέας θα επέμβει? Όλοι είναι χειραγωγούμενοι σε αυτά τα θέματα. Όλοι θέλουν να μας επιβάλλουν αυτούς με τα φορέματα και τις περούκες. Και ποια εκκλησία θα επέμβει που η μισή είναι μασόνη και η άλλη μισή είναι τέτοιοι? Ντροπή τους! Και είμαι της εκκλησίας. Μάλιστα. Όπως υπάρχουν καλοί άγιοι ιερείς και επίσκοποι, έτσι υπάρχουν και αυτοί που έχουν αχίλιο πτέρνα και τους κρατάνε. Ποια εκκλησία θα επέμβει και ποια ιεραρχία? Για να λέγαμε για τον Μωάμεθ. Είδατε τι έγινε στο Παρίσι πριν από χρόνια και γίνεται όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κύριε Ελένη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Σάβα. Κύριε Σάβα, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Σάβα. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο πιο λογικά. Στην ανθρώπινη φύση και στην ανθρώπινη πορεία υπάρχουν ανεξήγητα φαινόμενα. Όταν ο άνθρωπος προσπαθούσε να λύσει ένα πρόβλημα, υπήρχαν από πίσω του χιλιάδες γιατί και ερωτηματικά. Αυτό μην το ξεχνάμε και δεν ασχολούμαι με τον κύριο αυτό, οποιοδήποτε κύριο. Λοιπόν, θα πρέπει να τα δούμε και να τα μελετήσει ο καθένας σε προσωπικό του επίπεδο. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε, για να ακούσουμε και με ποιο? Με τον Τατσόπουλο. Με ηλίθια πράγματα δεν συμφωνώ. Αλλά συμφωνώ ότι υπάρχουν κάποια γεγονότα στη ζωή, στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, που δεν μπορεί να τα εξηγήσει ούτε η επιστήμη, ούτε κανένας άλλος. Ούτε να απαντήσει κάποιος. Ψάχνουν τώρα να βρουν ότι ο άνθρωπος έρχεται από πίθηκο. Καλά κάνετε. Ναι, αλλά οι επιστήμονες στο τέλος καταλήγουν το κύτταρο του Θεού. Δηλαδή στα δισεκατομμύρια κύτταρα του ανθρώπου υπάρχει ένα κύτταρο που το ονομάζουν το κύτταρο του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει την εμφάνιση της ζωής. Όλα είναι θεωρίες. Μάλιστα. Κύριε Σάβα, μας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Σεβαστή. Κυρία Σεβαστή, καλησπέρα σας. Γεια σου, Φίλιππε, καλησπέρα. Σας ακούμε. Κοίταξε να δεις. Δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ με τον κύριο Τατσόπουλο. Ένα θέλω να τον παρακαλέσω. Να μας αφήσει στην αποβλάκωσή μας, όπως θέλει. Εμάς αυτό μας αρέσει, η αποβλάκωση κατά τον κύριο Τατσόπουλο. Και αυτό σας πάει να τακτοποιήσει την υπόλοιπη Αθήνα που έχει αφήσει στη μέση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κόσμος πραγματικά είναι αγανακτισμένος.
είναι αγανακτισμένος. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει θυχτεί με ολόκληρη θρησκεία. Η θρησκεία μας. Υπάρχει, ξαναλέμε, δικαίωμα ο καθένας να πιστεύει όπου θέλει. Υπάρχει ένα θρησκεία. Δεν μπορεί όμως κανένας να βρίζει, να υποτιμά, να εξευτιλίζει ανθρώπους που πιστεύουν, ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε μια θρησκεία, όποια και να είναι αυτή. Ο Τατσόπουλος έκανε αυτό το παράπτωμα αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει να πληρώσει βάση νόμου. Κυρία Γεωργία, καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κυρία Γεωργία. Λοιπόν, τι θέλει τώρα ο Τατσόπουλος. Τι θέλει. Δεν υπάρχει κανένας εισαγγελέας να τον βουτήξει. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Λουκάς, που παρατήσαν τα εγκόσμια και κοιτάζαν τους ανθρώπους, παρακαλάγαμε, εγώ είχα τον άντρα μου καρκινοπαθή και τον πήγαινα συνέχεια. Λοιπόν, και τι θέλει τώρα, τι θέλει, δεν τρέπεται ότι είναι θρησκευτικό παραμύθι τα θαύματα του Αγίου Παΐσιου. Πρέπει να ντρέπονται, αλλά τι να περιμένεις από άθεους. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κύριε Γεωργία. Πάμε να ακούσουμε στο θέμα μας κι άλλους τηλεθεατές, οι οποίοι θέλουν να πούν την άποψή τους. Έχουμε τον κύριο Βασίλη. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα σας. Έχουμε τον κύριο Θανάση. Κύριε Θανάση, έπεσαν οι γραμμές. Αναφερόμαστε λοιπόν στην υπόθεση του Αγίου Παΐσιου με αφορμή το σίριαλ. Έκανε μια αρνητική κριτική για το σίριαλ και τα όσα βλέπαμε ο Τατσόπουλος. Το πήγε σε άλλη διάσταση τις τελευταίες ώρες, λέγοντας ότι τα θαύματα του Αγίου μας, του Αγίου Παΐσιου, είναι ένα παραμύθι. Απίστευτα. Πάμε τώρα. Πάμε να δούμε τι νούμερο τηλεθέας έκανε το σίριαλ. Ναι, για πάμε. Πάμε τώρα στο σίριαλ. Ναι. Σαρώνει λοιπόν σε τηλεθέαση το σίριαλ του Μέγκα Άγιος Παΐσιος. Ναι. Φόβος και τρόμος για τα υπόλοιπα και reality και σίριαλ. Έκανε λοιπόν χτες 31,3% στο δυναμικό. Μάλιστα. Και στο γενικό σύνολο. Και στο γενικό σύνολο 31,7%. Μάλιστα. Αφήνοντας πίσω και Σασμό και Έχει της Ελιάς και Άγριες Μέλισσες και MasterChef τελευταίο και καταϊδρωμένο. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος πραγματικά έχει συγκινηθεί από το συγκεκριμένο σίριαλ. Πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο. Είναι το τρέιλερ, τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο, βέβαια. Να το δούμε, παρακαλώ, κύριε Σμιδράλη. Είναι πρόσφυγες και αλλητούρκους. Θα καθόμαστε εδώ. Πόσο θα καθόμαστε. Μην εγκαταλείψεις τα παιδιά σου, κύριε. Εκδιώχθησαν. Στέρεωσέ τους την πίστη. Χάνουμε τον πατέρα μας. Φεύγει. Πατέρα Αρσένιε, Χατζή Εφεντή, την ευχή σου! Προσεύχεστε για την ψυχή μου. Άγιος Παΐσιος. Άλλοι μας λένε πρόσφυγες και αλλητούρκους. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε την κυρία Πόπη. Κυρία Πόπη, καλησπέρα σας. Κυρία Φίλιππα, είμαι η Πόπη. Σας ακούμε, κυρία Πόπη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Εξαίρετη η κυρία Λεμονή, η Σταυρούλα και ο Πάνος ο Τζίφας. Και εσύ άξιος. Σας δεν ακούμε. Κοιτάει εσύ όταν τελειώνει η εκπομπή που λες ο Θεός μαζί σας και σε έχει ο Θεός προστάτη του. Θα με δει μπροστά του. Ο κύριος Στασόπουλος ξέρω που μένει. Θα με δει μπροστά του. Κάτω από το σπίτι του. Να μην μπαίνουμε σε τέτοιες λύσεις. Το θέμα είναι να παρέμβει η δικαιοσύνη εδώ και ελπίζουμε... Η εισαγγελία δεν υπάρχει να τον μαζέψει. Αυτό να το καταλάβουμε. Μάλιστα. Κύριε Απόπη. Κύριε Απόπη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Αντώνη. Κύριε Αντώνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Αντώνη. Καλώς κάμεις. Αντώνης λέγομαι. Σας ακούμε. Ειλικρινά σας μιλάω ότι... Αυτός ο άνθρωπος σίγουρα θέλει να προκαλέσει οργή. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να προσβάλλει την Ορθοδοξία. Δηλαδή, όπως είπανε και νωρίτερα οι άνθρωποι που μιλήσανε, τι θέλει,
να βρεθεί, να βρεθώ εγώ και να του πάρω το κεφάλι. Τι καταλαβαίνει και σας παρακαλώ, μη μου πείτε να μην τα λέμε. Ναι. Για σιγά ρε φίλε, ό,τι ιερό και όσοι έχει αυτός ο τόπος είναι Ορθοδοξία. Τι κάνει μωρέ, με ποιο δικαίωμα. Άρα είναι τόσο μάγκας αυτός. Τι είναι. Και μιλάει με αυτόν τον τρόπο και προσβάλλει. Αν ήθελε να πει κάποια γνώμη, ας την έλεγε με πιο ευγενικό τρόπο. Όχι να χτυπάει, γιατί χτυπάει έτσι και χτυπάει με άσχημο τρόπο, προσβλητικό και ταπεινωτικό. Ποιος είσαι ρε Τατσόπουλε, κερατά. Καλημέρα και να με συγχωρείτε. Καλά, παρακαλώ. Πάμε στον κύριο Σπύρο. Κύριε Σπύρο, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε κύριε Σπύρο. Καλημέρα και να με συγχωρείτε. Για τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος είναι ένα Άγιος υπαρκτός. Μάλιστα. Όσο για τον κύριο Τατσόπουλο δεν μπορώ να πω τίποτα. Το μόνο μπορούμε να πούμε είναι ότι εάν δύο άνθρωποι συμφωνήσουν περί παντός πράγματος, ο πατέρας μου θα το πραγματοποιήσει, έτσι λέει ο κύριος μας ο Χριστός. Εγώ θα σας πω, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπύρο, θα σας πω κάτι. Θα μιλήσω με δικηγόρο, σε λίγη ώρα θα το υποβάλω μήνυση του κυρίου Τατσόπουλου, εγώ προσωπικά, γιατί με θίγει ως χριστιανό ορθόδοξο. Και το λέω δημόσια, σε λίγη ώρα θα μιλήσω με δικηγόρο για να καταθέσω μήνυση στον κύριο Τατσόπουλο. Και το λέω δημόσια και ανοιχτά. Δεν επιτρέπω σε κανένα Τατσόπουλο να μου προσβάλλει τη θρησκεία και να μου προσβάλλει το απιστεύω. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα της άποψης. Όχι όμως αυτή τη στιγμή να μου προσβάλλει τα θρησκευτικά μου πιστεύω. Εδώ λοιπόν το λέω δημόσια, μετά το τέλος της εκπομπής και με το όλο ηχητικό απόσπασμα το οποίο ακούσατε προηγουμένως, εγώ ο ίδιος θα καταθέσω μήνυση κατά του Τατσόπουλου. Όχι γιατί είπε για το σύριαλ του Μέγκα, αλλά γιατί με προσβάλλει με έναν χριστιανό ορθόδοξο όταν λέει ότι είναι ένα θρησκευτικό παραμύθι. Τα θαύματα του Αγίου και προσβάλλει το αθρησκευτικά μου πιστεύω. Εδώ λοιπόν το λέω δημόσια, θα καταθέσω μήνυση στον κύριο Τατσόπουλο μετά το τέλος της εκπομπής. Θα μιλήσω με τον δικηγόρο, θα αναλάβει την υπόθεση, να πάμε στο αστυνομικό τμήμα και να κατετηθεί μήνυση με όλο το ηχητικό που θα μας δώσει την κυρία Λούρου να το πάμε στην εισαγγελία και στις αρχές. Να τελειώνουμε εδώ. Να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Ως εδώ. Ως εδώ. Αφού κανένας αυτή τη στιγμή δεν κινητοποιείται για τις φράσεις του κύριου Τατσόπουλου, θα πάμε εμείς. Πάντως όταν ο κύριος Τατσόπουλος φαίνεται διατεθειμένος να πάρει τίποτα πίσω, εγώ πιστεύω και 200 μηνύσεις να του κάνουν, τα ίδια θα βγαίνει και θα λέει και χειρότερα. Πάμε στον κύριο Θανάση. Κύριε Θανάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καβουρέ. Σας ακούμε κύριε Θανάση. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι μόνο ο κύριος Τατσόπουλος. Παρακαλώ πολύ, είναι και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάνει αυτός ο κύριος ποτέ το σταυρό του στην εκκλησία. Είναι αυτοί οι κύριοι πρέπει του να απομακρυνθούν και να επέμβει τώρα αμέσως ο εισαγγελέας για τον κύριο Τατσόπουλο που δεν ξέρει τι λέει. Αυτοί είναι άθεοι, άθρησκοι, δεν πιστεύουν πουθενά. Έχουν να το δικαίωμα, αλλά δεν μπορούν να μας προσβάλλουν. Έχουν το δικαίωμα να είναι άθεοι. Μαζί έχουν σου κύριε Καλή. Είμαι μαζί σου. Να είστε καλά κύριε Θανάση. Πάμε σε άλλον τηλεθεατή Θανάση. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ακούμε κύριε Θανάση. Εμένα μιλάτε. Μάλιστα, σας ακούμε. Σας ακούμε. Ε? Ναι, σε εσάς μιλάμε. Ωραία. Θέλω να πω το εξής, ο κύριος αυτός έγραψε ότι κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας οι Έλληνες περνούσαν ζάχαρη. Αυτό φτάνει. Τι να του πεις, ο άνθρωπος δεν είναι, τι να πω, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ποιος θα τον πιστέψει ότι περνάγαμε καλά με τους Τούρκους. Έτσι τώρα βρήκε τον Άγιο Παΐσιο να τον χτυπήσει. Είναι ασίδωτος, διότι δεν κινείται η πολιτεία εναντίον του. Η Ορθοδοξία, βλέπεις, τα δέχεται όλα αυτά. Τρώει ένα χαστούκι, γυρνάει και από την άλλη μεριά.
εκμεταλλεύεται την ανοχή και την αγάπη που έχει η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θανάση. Είναι και αυτός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε εδώ, πάμε στις διαφημίσεις. Αυτό το οποίο θα πάμε πρώτα να δώσουμε... Να πάμε να δώσουμε πάλι το τάλι. Να ανακοινώσουμε σε όλους τους τηλεθεατές και το λέμε ξεκάθαρα. Θα κινηθώ εγώ νομικά για να γίνει μία τουλάχιστον αρχή για αυτά τα οποία είπε ο Τατσόπουλος σήμερα και προσβάλλει το θρησκευτικό μας συνέστημα. Και εφόσον δεν το κάνει κανένας... Θα κάνουμε εμείς. Ναι, θα πάω μετά το όλο της εκπομπής, θα μιλήσουμε με δικηγόρους για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη μηνυτήρια αναφορά. Καταθέτοντας το CD της συνέντευξης που έδωσε ο κύριος Τατσόπουλος.